Από τη λιμνοθάλασσα της Κεραμωτής μέχρι τους πρόποδες του Παγκαίου Όρους και από την κοιλάδα του Νέστου μέχρι το κέντρο της πόλης, ο νομός Καβάλας είναι ένας πλούσιος τόπος γεμάτος γεύσεις και αρώματα. Το ζύγι βέβαια γέρνει προς τα ψάρια και τα θαλασσινά. Δείξουν τον τρόπο ψαρέματος, ένας κύριος λόγος, δηλαδή ο κύριος όγκος των ψαριών, ψαρεύεται με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω τώρα. Όταν πάει μέσα το νερό, τα ψάρια θέλουν να φύγουν στη θάλασσα. Από εδώ τώρα είναι η θάλασσα και από εδώ είναι η λίμνη τώρα που βρισκόμαστε τώρα. Περνάνε αυτό το ποτάκι, μπαίνουν εδώ μέσα, εγκλωβίζονται εδώ μέσα όλα τα μεγέθη. Έχει το κόσκινο. Α, μάλιστα. Περνάει το ψηλό και μένει μόνο το εμπορίο. Δηλαδή πάνω από 300 γραμμάρια, 200 γραμμάρια. Με φώτο τη Θάσο θα δεις τις μυθοκαλλιέργειες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεραμωτής, τη λιμνοθάλασσα στο δέλτα του Νέστου, όπου οι ντόπιοι ψαράδες έχουν ιδρύσει ιχθυοτροφείο και αν είναι πολύ νωρίς το πρωί θα δεις τους γλάρους να ακολουθούν τα μεγάλα καΐκια που περνώντας μπροστά από την πόλη της Καβάλας κατευθύνονται στην ιχθυόσκολα για να ξεφορτώσουν τα ψάρια της ημέρας. Όλων των ειδών τα ψάρια και τα θαλασσινά θα τα βρει κανείς στην Καβάλα, αλλά ακόμη περισσότερο στην Κεραμωτή. Τσιπούρες, γλώσσες, λαβράκια, χέλια αλλά και το γνωστό μπλε καβούρι υπάρχουν σε αυθονία από τον Αλλιευτικό Συνεταιρισμό Λιμνοθάλασσας Κεραμωτής. Χρόνια που εξαφανίστηκε το μπλε καβούρας. Ναι, σε μεγάλες ποσότητες. Ναι. Ήταν εξαφανισμένος το 1971. Πού βρίσκουμε συνήθως το μπλε καβούρα? Ο μπλε καβούρας ήρθε από την Αμερική. Νέα Ρουλάνη, με στη Σιπή έχω πάει εκεί, ναι, και έχω δει. Ναι, και, ναι. Λοιπόν, από εκεί ήρθε μέσα στα έρμεα, μέσα στα σαβούρα των το βαπωριών και μεταφέρθηκε στη Μεσόγειο. Οι λίμνες μας μέχρι το 2001 είχαν ένα καβούρα, δυο, τρεις. Ήταν σπάνιο, πολύ σπάνιο να το βρούμε. Από το 2001 και μετά ήρθε τεράστια αύξηση. Εγώ το λέω ότι είναι κλιματική αλλαγή. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή ανέβηκε η θερμοκρασία, μισό πόντο, ένα μισό βαθμό, μισό... Δημιουργήθηκε έτσι ένα παράγειο. Ναι, ναι, τεράστια. Μέσα στη λίμνη δεν αναπαράγει τίποτα. Στη θάλασσα, ναι, ναι, πρέπει να βρει το βάθος που θέλει. 17 βαθμούς περίπου. Και έχουμε δηλαδή μπλε κάβουρα και εδώ πέρα. Στις ναι, ναι. Σαν αυτούς που βγάλαμε λίγο νωρίτερα. Ναι, αυτή είναι ελάχιστα. Κρατήστε λίγο εδώ το κύριε Σταύρο στο μικρόφωνο. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα ο Μανώλης πριν με την απόχη μας έβγαλε αυτά τα καβούρια. Και αυτός ο καβούρας είναι ο μπλε καβούρας, δηλαδή αυτός τώρα. Είναι, αυτός που είναι μπλε είναι ο θηλυκός. Α, φαίνεται, ναι, φαίνεται κιόλας. Αυτό που είναι το κόκκινο δακάδο είναι το θηλυκό. Είναι τεράστιες ποσότητες, μην νομίζετε. Σε κανένα μήνα θα έρθουν πάρα πολύ. Και αυτά είναι μικρά. Μπλε καβούρας. Ναι. Και είναι μικρά αυτά, είναι και πιο μεγάλα, έτσι. Σαν τάγκ ζύρω γίνονται, αρσενικό. Γίνεται 2 στο κιλό, 1 στο κιλό. Μανώλη, έλα και εσύ εδώ στην παρέα μας, έτσι με το ωραίο χαμόγελο και το ψαθάκι. Πάρα πολύ, ορίστε. Ναι, για επιδίωξε, γιατί χωρίς γάντια δεν... Γάντια τώρα, τι άντεξα. Δαγκώνουν, να υποθέσω, έτσι, Σταύρο μου. Μετά την τελευταία εμφάνισή του στο Βόρειο Αιγαίο, το μπλε καβούρι αυξάνεται ραγδαία πληθυσμιακά. Αυτή είναι η θηλυκιά. Από κάτω, από κάτω, δείξω με καβουρίνα. Από κάτω, κοίταξε το καπάκι της. Μάλιστα. Βλέπετε αυτό. Εδώ μαζεύει το αυγό. Μάλιστα. Και το κάνει με τα ποδάρια, τα ναι, πισινά. Ναι. Πεταλίζει, πετάει. Ο μόνος καβούρας που πετάει. Πετάει εδώ, κολυμπάει. Μάλιστα. Ναι, γιατί είσαι ο καβούρας, ξέρουμε πώς πηγαίνει. Όχι, αυτός κολυμπάει. Πρόσεχε, Μανώλη, πρόσεχε. Α, ορίστε το αρσενικό. Το αρσενικό όπως είναι. Και δεν μου λέτε, αυτός είναι πολύ καλός μεζές, ε? 3α. 3α. Ναι, ναι. Πώς συνοδεύεται, έτσι, πού το βάζουμε? Αυτό, καβουρομακαρονάδα. Για... σαλάτα ή καβουρομακαρονάδα. Ο Μανώλης έβαλε μέσα στο μπουγέλο, είναι έτοιμα. Ναι. Το νερό βράζει, πρέπει να βράσει. Βάζουμε αλάτι μέσα, να κοχλάει στο νερό. Και μόλις κοχλάει στο νερό, θέλει κάνα δεκάλεπτο περίπου να μαζί για να βγουν, να βράσουν.